Αυτό το κομμάτι που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή έχει γυριστεί σήμερα 17 Δεκέμβρη, δηλαδή την ημέρα που έχει ανέβει το βίντεο. Ξέρετε ότι το vlog μας λειτουργεί. Ανεβάζω σήμερα το βίντεο που γύρισα εχθές. Αλλά επειδή πρέπει να σας πω κάτι πριν συνεχίσετε να παρακολουθείτε το συγκεκριμένο βίντεο, που είναι σημαντικό, θα δείτε ότι προσπάθησα εγώ μαζί με φίλες και την οικογένειά μου να μαζέψουμε ένα χρηματικό ποσό για να το καταθέσουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία κίνηση που έχει κάνει εδώ πέρα το χαμόγελο του παιδιού. Που μπορείς να μπεις να δωρήσεις ένα χρηματικό ποσό, ό,τι θέλεις εσύ. Από 10 ευρώ και πάνω στο συγκεκριμένο, για να εξασφαλίσεις το γεύμα, το χριστουγεννιάτικο γεύμα ενός παιδιού που φιλοξενείται στα σπίτια του, στο χαμόγελο του παιδιού. Και το βράδυ, όπως θα δείτε, λέω ότι θα καθίσω μόλις γυρίσει ο Κανάκης να κάνουμε την κατάθεση. Το βράδυ που εγώ προσπάθησα να μπω να κάνω την πληρωμή μέσω PayPal, γιατί είναι μόνο μέσω PayPal, δυστυχώς δεν τα κατάφερα, διότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σήμερα πρωί-πρωί επικοινώνησα με το χαμόγελο του παιδιού και με ενημέρωσαν ότι έχουν μιλήσει με την ομάδα που εργάζεται στο site και θα διορθωθεί. Οπότε θέλω να σας ενημερώσω όποιες από εσάς που θα χαρώ πάρα πολύ να συμβεί αυτό, πατήσει stop στο βίντεο για να πάει να κάνει τη δωρεά πάνω σε αυτό το κομμάτι που μπορεί να σας άρεσε και να σας άγγιξε και εσάς όπως και εμάς. Δηλαδή αυτή η ενότητα με το χριστουγεννιάτικο γεύμα ενός παιδιού έχει αγγίξει και εμένα και την οικογένειά μου και τις φίλες μου, γι' αυτό μαζέψαμε αυτό το χρηματικό ποσό. Όσες θελήσουν να το κάνουν αυτό, να ξέρετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο site αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να γίνει η δωρεά των χρημάτων. Μπορείτε όμως ή να περιμένετε, αν θέλετε κι εσείς να εξασφαλίσετε ένα χριστουγεννιάτικο γεύμα ενός παιδιού, είτε να περιμένετε. Μου είπαν ότι μέσα στην ημέρα ή αύριο θα φτιαχτεί. Ή διαφορετικά να κάνετε μια απλή δωρεά, ή εμείς αποφασίσαμε με όσους έδωσαν τα χρήματα ότι αν τέλος πάντων δεν φτιαχτεί για τον αλφαβήτα λόγο, θα κάνουμε την κατάθεση των χρημάτων σε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα που έχουν ξεκινήσει, που είναι για τον εξοπλισμό του οφθαλμολογικού κέντρου. Αυτά. Και τώρα μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε το βίντεο. Καλημερούδια και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο θα σας φανεί έτσι λίγο περίεργο από τον τίτλο. Ναι. Αλλά θέλω να μείνετε μέχρι το τέλος γιατί είναι για καλό σκοπό. Θέλω να κάνω έτσι μια καλή κίνηση, τέλος πάντων εγώ, γιατί θα συμμετέχουν και κάποιοι από την οικογένειά μου και κάποιες φίλες μου σε αυτό. Είμαι σίγουρη ότι θα συμμετέχουν. Ήδη εχθές θα είδατε στο χθεσινό βίντεο ότι ήδη ξεκίνησα και η φίλη μου η Μαρία ήταν πάρα πολύ θετική σε αυτό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα. Όλες αυτές τις μέρες μέσα στην καραντίνα καθόμαστε εδώ στο σπίτι μας, στον καναπέ μας. Όλοι έχουμε κάνει scroll σε διάφορα e-shops, έχουμε ψωνίσει πάρα πολλά πράγματα. Συγγνώμη για τη μουσική υπόκρουση εδώ πέρα του Αλέξανδρου. Και έχουμε πάρει και δώρα και για δικά μας προσωπικά έτσι πράγματα, αρκετά, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος τώρα που οι περισσότεροι έχουμε ψωνίσει αυτά που θέλουμε, να κάνουμε και κάτι για καλό σκοπό. Να σας πω την αλήθεια, εγώ τα τελευταία χρόνια πήγαινα στα εμπορικά μεγάλα πολύ καταστήματα, στα εμπορικά κέντρα, και εκεί πέρα ο ΠΑΠ είχε κάποια ευχοστολίδια, που είναι κάποια παιδιά τα οποία φιλοξενούνται σε κάποια σπίτια, όπως στο χαμόγελο του παιδιού ή στα παιδικά χωριά σως. Και εντάξει, Αλέξανδρε. Εντάξει, πες μου ρίδιες, ναι. Στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, λοιπόν, όπου αυτά τα παιδάκια κάνανε κάποιες ζωγραφιές, βασικά ζωγραφίζανε αυτό που ήθελα να τους φέρει ο Άγιος Βασίλης φέτος τα Χριστούγεννα, και μπορούσες να πας να πάρεις το δωράκι που θέλει το κάθε παιδί και σαν αντάλλαγμα έπαιρνες την ζωγραφιά. Φέτος, επειδή τα καταστήματα δεν άνοιξαν, αυτό έγινε ηλεκτρονικά, αλλά είχα αργήσει να το πάρω χαμπάρι ότι είχε γίνει ηλεκτρονικά για να μπορέσω να σας το πω και να το μοιραστώ μαζί σας. Και έτσι έχασα κι εγώ φέτος το ευχοστολίδι και δεν κατάφερα να πάρω, γιατί ευτυχώς όλες οι ζωγραφίες από ό,τι είδα εκπληρώθηκαν, γιατί μπαίνω μέσα και δεν μου βγάζει καμία ζωγραφία, οπότε λογικά έχουν εκπληρωθεί. Θα κοιτάω καθημερινά μήπως και εμφανιστεί και κάτι άλλο. Τέλος πάντων, και έτσι όπως ήμουν μέσα στη σελίδα στο χαμόγελο του παιδιού και ψάχνοντας να δω τι άλλο μπορώ να κάνω, γιατί αρχές του μήνα είχα κάνει και κάτι άλλο, είδα ότι μπορείς να συνεισφέρεις, να δώσεις ένα μικρό χρηματικό ποσό για να καλυφθεί το φαγητό ενός παιδιού την ημέρα των Χριστουγέννων, δηλαδή στο εορταστικό τραπέζι να καλυφθεί το γεύμα του. Το ποσό είναι μικρό, είναι 10 ευρώ, νομίζω ότι λίγο πολύ, δεν λέω ότι περισσεύουν σε όλους μας 10 ευρώ, θέλω να πω ότι μπορούμε να κόψουμε κάτι από τη δική μας, ας πούμε,
Να, ας πούμε, εγώ ήθελα να πάρω μία στέκα συγκεκριμένη, η οποία είχε 14 ευρώ, θα την αφήσω, δεν πειράζει, γιατί θέλω αυτά τα χρήματα να τα διαθέσω για αυτό τον σκοπό. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή, για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Και τώρα τι θα γίνεται. Θα πάω εγώ στην αδερφή μου, θα πάω στη μαμά μου, θα πάω και σε κάποιες συγκεκριμένες φίλες μου που είναι εδώ στη γειτονιά. Δεν θα πάω τώρα σε όλη τη γειτονιά, γιατί μπορεί να με γνωρίζουν, γιατί γνωριζόμαστε εδώ πέρα με τον κόσμο στη γειτονιά, αλλά οκ, okay, δεν είναι και εύκολο να σου δώσω κάποιους χρήματα, ενώ οι φίλες μου σίγουρα θα με πιστέψουν. Θα τους χτυπήσω το κουδούνι, στην αρχή θα κρύβομαι για να το κάνουμε έτσι και λίγο πιο διασκεδαστικό, και μετά θα εμφανίζομαι, θα τους λέω για ποιο λόγο έχω έρθει και όσα θέλει ο καθένας, δεν θα ζητήσω σίγουρα σε κανέναν 10 ευρώ. Όσα θέλει ο καθένας να μου δώσει και θα δούμε. Θα μαζευτούνε, θα βάλω κι εγώ κάποια χρήματα, θα δούμε πώς θα γίνει. Και έφυγα. Πάω να ξεκινήσω με την πρώτη μου τη φίλη, η οποία ποια θα είναι. Λέω να πάω στην Άντα. Πάμε. Λοιπόν, έχω μικρή αλλαγή σχεδίων. Θα ξεκινήσω με τους γονείς μου. Οπότε πάω στη μαμά μου. Άκουσα το κουδούνι, εσύ Κώστα. Λοιπόν, μαμά, έχω να δεις τώρα εδώ πέρα τι κάνω. Θα πάω να χτυπάω και άλλα κουδούνια, όχι μόνο το δικό σου. Για καλό σκοπό. Γιατί θέλουμε να δώσουμε, να μαζέψουμε βασικά κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα χριστουγεννιάτικο γεύμα ενός παιδιού από το χαμόγελο του παιδιού. Οπότε, ό,τι μπορείς, δίνεις. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως είδατε, ήρθε στη φίλη μου τη Μαρία να της κάνω και εκείνη στην πλάκα με το κουδούνι. Αλλά έχουμε πει ότι όλο αυτό γίνεται για καλό σκοπό. Γιατί δεν θα πω τα κάλαντα, αλλά χτυπάω τα κουδούνια και ζητάω χρήματα για να δώσουμε στο χαμόγελο του παιδιού. Λοιπόν, σχεδόν φτάνω στο σπίτι της φίλης μου της Άντας. Θέλω να πιστεύω ότι είναι εδώ και ότι δεν δουλεύει. Νομίζω δεν δουλεύει πρωί σήμερα. Πώς φάνηκε η φάρσα μου? Πάρα πολύ ωραία. Αν και νόμιζα ότι ήταν το courier, θα χαιρόμουν πιο πολύ. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σου πω γιατί έχω έρθει όμως. Για να ακούσω. Λοιπόν, μαζεύω χρήματα, χτυπάω στις φίλες μου και στους συγγενείς μου και μαζεύω χρήματα για καλό σκοπό. Για να δωρήσουμε, έχω λαχανιάσει τώρα την ανηφόρα της εδώ πέρα που μένει. Ούτε αμάξι δεν ανεβαίνει εδώ. Λοιπόν, μόλις βλέπουν κάμερα, εννοείται, μου λένε: «Όπα, περίμενε, τι γίνεται, πες μας λίγο». Και έπρεπε να τους εξηγήσω για να καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Εντάξει, ντρέπονται, δεν γίνεται να. Δεν έχουν την ίδια άνεση όλοι. Οπότε όταν με βλέπουν με την κάμερα να τους τραβάσω, λέει: «Κάτσε, περίμενε, εξήγησέ μου». Τώρα πάω στη φίλη μου την Ανθή. Και άλλα να σου πω. Τις έχω τρελάνει όλες σήμερα εδώ πέρα. Βλέπεις εδώ πέρα. Να τις. Φορέσανε τις μάσκες τους και η Μαριτίνα. Μια όμορφη. Η Μαριτίνα είναι η κόρη της φίλης μου της Ανθής. Είναι μια ομορφιά. Δεν μπορώ να σας τη δείξω δυστυχώς γιατί είναι μικρούλα. Έλα εδώ. Μην τρέπεσαι. Λοιπόν. Γεια σας, κοριτσιά. Θέλω να σου πω γιατί έχω έρθει. Για πες. Εσύ δεν αναρωτήθηκες. Είναι από στα Καναδά. Σχεδόν. Είναι νωρίς. Λοιπόν, πήγα πριν και στην Ανθή, πήγα χθες στη Μαρία. Έχω πάει στη μάνα μου, θα πάω στην αδερφή μου. Μαζεύω χρήματα χωρίς κάλαντα. Για καλό σκοπό.
Okay. Για να μαζέψουμε ένα ποσό χύψη, δεν ξέρω τι δίνεις, ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει κάποιο όριο, οτιδήποτε. Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα παραπάνω γεύμα για ένα παιδάκι από το χαμόγελο του παιδιού. Τέλεια. Οπότε δίνεις ό,τι θέλεις και εγώ σου δίνω εδώ πέρα αυτό που μου ζήτησες χθες, σαν αντάλλαγμα. Εντάξει. Μαρή, την Ελλάδα να δείξεις ωραίες τις παντόφλες. Γέλα να τις δείξεις εδώ στην κάμερα. Έλα κοντά, έλα κοντά, έλα κοντά. Δείτε, έχει λάμα πάνω. Είναι πάρα πολύ όμορφες. Ρε, εσύ είναι τέλειες, ρε. Έλα, ρε, σου λέω. Και καραντινάτες, ρε. Στην καραντίνα τις βρήκαμε. Αποστολή εξετελέστη. Κάποια χαρά, πραγματικά είμαι χαρούμενη. Είμαι χαρούμενη γιατί μαζέψαμε ένα... λίγοι ήμασταν, μάζεψα και κάποια άλλα χρήματα εκτός του βίντεο. Λίγοι ήμασταν, αλλά νομίζω ότι κάτι έχουμε καταφέρει, νομίζω έχουμε καταφέρει πράγματα. Και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσους βοήθησαν. Εντάξει, για την οικογένειά μου δεν θέλω να πω, διότι η οικογένεια σίγουρα θα σε εμπιστευτεί να σου δώσει χρήματα για να... Να σου δώσω τα χρήματα τέλος πάντων, αλλά οι φίλοι, εντάξει, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, δεν νομίζω ότι σε καμία πέρασε από το μυαλό αυτό, αλλά και πάλι έχει διαφορετικό, οπότε θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τη φίλη μου την Τζούντι και τη φίλη μου την Άντα και τη φίλη μου την Ανθή που μου έδωσαν χρήματα για αυτόν τον σκοπό. Θα καθίσω εγώ τώρα που θα γυρίσω κανάκες να κάνουμε... την δωρεά, είμαστε υποστηρικτές ας πούμε αυτής της ενέργειας που κάνουν εκεί στο χαμόγελο του παιδιού. Θα σας βάλω από κάτω το link για να πατήσετε, να πάτε να το δείτε. Έχει και άλλες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε και να γίνετε υποστηρικτές σε κάτι άλλο. Αν κάποιος από εσάς δεν έχει να διαθέσει ακριβώς 10 ευρώ για το γεύμα, το χριστουγεννιάτικο γεύμα των παιδιών, μπορείτε να κάνετε μια απλή δωρεά. 1 ευρώ, 1 ευρώ, 2 ευρώ, 2 ευρώ. Δεν υπάρχει. Πραγματικά. Ο αριθμός, τα χρήματα είναι το λιγότερο. Σημασία έχει κίνηση. Νομίζω πως όλοι λίγο πολύ μπορούμε να διαθέσουμε στο και 1, 2, 3 ευρώ για να κάνουμε μια απλή δωρεά, γιατί μπορείς να κάνεις και μια απλή δωρεά. Και θέλω να πιστεύω, δεν χρειάζεται να μπείτε από κάτω στα σχόλια και να μου γράψετε Μαρινέλη το έκανα ή Μαρινέλη λίγο έχω κάνει εκείνο ή Μαρινέλη λίγο έχω κάνει το άλλο. Πραγματικά δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Εγώ βγήκα να κάνω αυτό το βίντεο δημόσια προφανώς και... Δεν το έκανα ούτε για να δειχτώ ούτε για κάτι τίποτα τέτοιο. Απλά θέλω για όσους δεν ξέρουν τι γίνεται να το μάθουν και μπορούν να γίνουν υποστηριχτές και να βοηθήσουν έστω και ένα παιδάκι να βρει φέτος τα Χριστούγεννα ένα ζεστό και νόστιμο πιάτο φαγητό στο τραπέζι του. Αλλά και για να σας επηρεάσω. Αυτό θέλω. Θέλω να σας επηρεάσω και να το κάνετε κι εσείς και πραγματικά να βλέπω τον αριθμό να ανεβαίνει, γιατί έχω, από ό,τι έχω καταλάβει ανεβαίνει ο αριθμός ανάλογα με τα άτομα που προσθέτουν χρήματα και αυτή τη στιγμή γράφει 0, νομίζω 0 ποσό, 0 υποστηριχτές, κάτι τέτοιο. Οπότε σημαίνει, αν ανανεώνεται και live αυτόματα με το που κάνεις την κατάθεση, την δωρεά, θέλω να πιστεύω ότι ανανεώνεται βασικά έτσι και ότι θα μεγαλώσει το ποσό και ότι δεν θα μείνει μόνο στο ποσό που θα καταθέσω εγώ τώρα. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι δεν θα δείξω τώρα ούτε Αλέξανδρο, ούτε την καθημερινή μου ρουτίνα, ούτε τα κουτάκια θα ανοίξω, γιατί θέλω αυτό το βίντεο να είναι καθαρά αυτό και τίποτα άλλο. Σας φιλώ γλυκά και θα τα πούμε αύριο που θα επανέλθουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα, στην κανονική μας ροή. Νομίζω ότι και αυτό το βίντεο σας αρέσει. Νομίζω πως θα σας αρέσει και πιο πολύ από όλα τα άλλα. Και πραγματικά έκανα ό,τι μπορούσα και αν μπορώ θα κάνω κι άλλα. Θέλω να σκεφτείτε κι εσείς έτσι και να τονίσω ότι δεν το έκανα σε βίντεο σε καμία περίπτωση για να δειχτώ ή να πω ότι να ορίστε εγώ δίνω χρήματα. Δεν υπάρχει, ούτε καν μην σας περνάει το μυαλό. Ήταν ξεκάθαρα για να επηρεάσω εσάς. Να το κάνετε κι εσείς, γιατί πραγματικά είναι για καλό σκοπό και γιατί όπως λέει όλοι μαζί μπορούμε. Αυτά. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.